j'irai plus rapide que le vent. Et son bémol verra plus vite que l'éclair au sacré lune. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. C'est lui qui a le truc. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. Même les Daltons qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Σε προειδοποιώ, χαρά, εσύ και το ξενοδοχείο σου καλύτερα να φύγετε από τον Butler Gun. Ο Τέο, Σάλιβαν. Εσύ είσαι το φίλι που προσπαθείς να τρυπώσεις. Εγώ διευθύνω ένα τίμιο ξενοδοχείο εδώ και 15 χρόνια. Και είσαι και χάλια στο σημάδι. Και εγώ θέλω να διευθύνω ένα άθλιο ξενοδοχείο, αλλά δεν μπορώ, εκτός αν είμαι μόνος μου στην πόλη. Εδώ σπίγει ο χαρά, δεν έχεις καμιά ευκαιρία. Δεν πρόκειται να με διώξετε εσύ, οικειομή σου. Μην είσαι και τόσο σίγουρος. Μα δεν μπορώ να δω τίποτα, τι γίνεται. Γιατί δεν σταματάτε εσύ δυο. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αγγιχθούν. Κόβγαστε την ώρα εργασία, είναι απαράδεκτο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα ξαμορτωθώ ποτέ αυτό το τίμιο κολοχάρα. Χρειάζομαι επιγόντως βοήθεια. Αυτό είναι. Θα πάρω το πιο κακό πιστολέρο της Δύσης. Βέβαια το Phil Deffer. Πειραβολείτε, κύριε Ντέφερ, σας έρευσα τα κουμπιά όπως μου είπατε. Ναι, αλλά έβαλες λάθος χρώμα, κλωστή. Αυτό θα σε μάθει να μην παίζεις με τον Φιλ Ντέφερ. Μα άλλωστε, κύριε, να μας ξανάρθετε πάλι, κύριε. Λάθος χρώμα, κλωστή, σαν δέξιε, είπε. Γράμμα για σας, κύριε Ντέφερ. Λοιπόν, άντε μη στέκεσαι έτσι εκεί, ταχυδρόμε. Διάβασέ το! Ό,τι πείτε εσείς, κύριε Ντέφερ! Προς τον Φιλ Ντέφερ θα έχεις 5.000 δολάρια αν απαλλάξεις το Butler Guts από ένα συγκεκριμένο τύπο που λέγεται O'Hara. Υπογραφή ο Σάλιβαν. Δώστε μου αυτό! Φαίνεται ενδιαφέρον. Θα φύγω για το Butler Guts με την επόμενη άμαξα. Ευτυχώς που έχω και μια λαξιά ρούχα. Η άμαξά σας κάνει στάσεις στις κρατικές φυλακές? Και βέβαια κάνει. Θέλετε εισιτήριο? Όχι. Όμως αυτός εδώ ο σκυλός χρειάζεται ένα χωρίς επιστροφή, παρακαλώ. Λοιπόν, Ανταβλάν, φαντάζομαι ότι αυτή τη φορά θα πάψεις πια να με ακολουθείς και θα ξαναγίνεις ένας καλός φύλακας. Δεν το πιστεύω. Αν είχα χέρια θα χειροκροτούσα. Οδηγέ, σε παρακαλώ πολύ να φροντίσεις να κατέβει αυτός ο επιβάτης στις κρατικές φυλακές. Είναι τόσο ωραίο να σε θέλουν. Αντίο, Ανταβλάν. Και καλό ταξίδι, φίλε. Πετάξτε αυτό το κοπρό σκυλό έξω από εδώ. Μ' αρέσει πολύ όταν μου δίνουν προσοχή. Για στάσου μια στιγμή, φίλε. Αυτός εδώ ο σκύλος έχει εισιτήριο. Αλήθεια, τι μας λες. Τώρα δεν έχει πια. Μόλις το ακύρωσα. Τώρα δίνε του. Αυτή η άμαξα είναι γεμάτη. Συνεννοηθήκαμε, μικρέ. Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι ένας μεγάλος άνδρας σαν και σένα μπορεί να κάνει λίγο χώρο για ένα μικρό σκύλο. Δεν έχει ιδέα το πόσο μεγάλος άνδρας είμαι. Είμαι ο Φιλ Ντέφερ. Γεια, με λένε Lucky Luke. Βλέπω ότι θέλεις μία επίδειξη για να δεις με ποιον έχεις να κάνεις, ανθρωπάκο μου. Μπορείς να το σταματήσεις αυτό, κοντοπίθαρε. Ναι, για κοίταξε καλά αυτό το πέταλο. Ρίξε. Α, δεν πυροβόλησες ούτε καν στη σωστή κατεύθυνση. Έπρεπε να κοιτάζεις καλά το πέταλο, φίλε. Είσαι άνετα, Ανταβλάν? Τι είναι αυτό?
Τάρα, είμαι τυχερός που το βρήκα αυτό. Κάποιος άντρας στο Boden Gulch έχει προσλάβει το Phil Defer για να κάνει φασαρία. Ίσως μπορώ να τον σταματήσω. Ένα εισιτήριο, παρακαλώ. Μήπως ο σκύλος σας μάσησε το εισιτήριό του? Όχι. Αυτό εδώ είναι για μένα. Έχουμε μια σοβαρή δουλειά στο Boden Gulch, Dolly. Ο Ράντα Μπλάν θα πρέπει να πάει σπίτι αργότερα. Όλο υποσχέσεις είσαι. Εν τω μεταξύ, στο Boden Gulch, ολόκληρη η πόλη περίμενε τον ερχομό του διάσημου πιστολά Phil Defer. Έρχεται η άμαξα! Άσε με να δω. Εκεί προς τα κάτω. Boden Gulch, όλοι κάτω! Νάτος, εκεί είναι! Ναι, 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 εκεί είναι! Είναι ο Phil Defer. Αυτή η πόλη θα πρέπει να αγαπάει πολύ τα σκυλιά. Ναι, αχ, ήρθαν όλοι να με καλωσορίσουν. Δεν φαίνεται και τόσο σκληρός. Καλά λες. Ω, πάρε βγάλει το όπλο του, κοίτα. Μου φαίνεται ότι θα χρειαστώ την επιστολή που μου έστειλε. Δεν χρειάζεται κανένα γράμμα. Ακόμη κι ένας ανόητος θα καταλάβαινε πως είσαι ο Phil Defer. Εγώ είμαι ο άλυμα, ο άνθρωπος που σε προσέλαβε. Σα είναι ο κύριος. Όλα τα καταλαβαίνει. Το δωμάτιό σου είναι έτοιμο στο ξενοδοχείο μου, Phil. Για σένα έχει μισή τιμή. Σας είμαι υπόχρεος. Τι θα έλεγε να βρέξει λίγο το λαρίκι σου πριν να μιλήσουμε για δουλειές? Σας είμαι υπόχρεος. Λεμονάδα, σας παρακαλώ. Λεμονάδα. Σπουδαίος πιστολάς. Ήσυχα, Έλμο. Αυτός είναι ο Phil Defer. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο φιλιοψεύτης. Εμπρός, γύρω και τράβα πιστολά. Δεν ανάγκη, φίλε. Αστειευόμουν απλώς, κύριε Defer. Ώρα να πηγαίνω τώρα. Γεια σας. Πολύ ωραίο ρίξιμο, Phil. Βλέπω ότι προσέλαβα τον σωστό άνθρωπο. Τώρα, να τι θέλω να κάνεις. Αυτό που ήθελε ο απατεώνας ο Σάλιβαν να κάνω ήταν να ξεφορτωθώ τον ανταγωνιστή του, τον Οχάρα, και να μην λυπηθώ καθόλου μπαρούτι και μολύβι. Κύριε Οχάρα, είναι ο Phil Defer και έρχεται προς τα εδώ. Τρέξτε να σωθείτε! Τρέξτε! Ένας Οχάρα δεν φεύγει ποτέ από μια μονομαχία. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μου και δεν σκοπεύω να φύγω. Ελπίζω να μην σε πειράζει να μείνεις μόνος σου. Τουλάχιστον θα έχω το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού με το μέρος. Λούκι Λούκ, εσύ! Ναι, παλιόφιλε, εγώ είμαι. Θα σου τα εξηγήσω όλα. Καθώς ο απατεώνας ο Σάλιβαν άκουγε πυροβολισμούς, ο παλιός μου φίλος ο Χάρα άκουσε την ιστορία μου. Έτσι κατάλαβα ότι ο μόνος τρόπος να σε βοηθήσω ήταν να αφήσω τον κόσμο να πιστεύει ότι είμαι ο αληθινός Phil Defer. Το καταλαβαίνω, αλλά τώρα τι θα κάνουμε, Λούκ? Ας έχω ένα σχέδιο. Μα τι συμβαίνει? Δεν άκουσα ούτε μια σφαίρα. Εγώ θα γυρίσω πίσω με τη δύση του ήλιου. Ο Χάρα και εσύ καλύτερα να βρίσκεστε έξω από την πόλη. Καλή δουλειά, Phil. Αυτό θα το κανονίσουμε, Ροχά. Ναι. Θέλεις να σε βοηθήσω με τις βαλίσσες, Ροχάρα? Δεν έχω καμία. Δεν σκοπεύω να πάω πουθενά. Σκοπεύεις να μονομαχείς με τον Phil Defer? Και βάζω στοίχημα ότι θα κερδίσεις. Το δέχομαι το στοίχημα. Το ξενοδοχείο σου ενάντια στο δικό μου. Είμαι μέσα. Να τον έρχεται. Είναι ο Phil Defer. Ο καημένος ο Χάρα ήταν ένας καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω αυτή την αγωνία. Κυνηγάω αυτό τον μαύρο σκύλο όλο το απόγευμα. Μα γιατί δεν σταματά επιτέλους να παίξουμε? Σου έδωσα μια τελευταία ευκαιρία, ο Χάρα. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Δεν μπορείς να αγνοείς το Phil Defer. Ω, ναι! Πάρε αυτό! Όπου να είναι, τελειώνω. Τώρα πάω να πάρω τα κέρδια από το στίγμα. Τα παρατάω! Ο Χάρα είναι πολύ σκληρός για να τα βάλω μαζί του. Και πολύ πρώτος ηθοποιός ο Λούκ, Και μην καραγυρίζεις! Ω, μπράβο, παλικάρι! Μπράβο! Φεύγω! Φεύγω! Ω, κρυφτείτε! Να, αυτός είναι ο τύπος που έδιωξε τον Phil Defer! Γεια, Σάλιβαν! Εγώ κέρδισα το στοίχημα. Τώρα υπέγραψε και το ξενοδοχείο σου. Μα και βέβαια έχω τα χαρτιά ακριβώς εδώ. Μη βγάζεις τόσο εύκολα συμπεράσματα, φίλε μου. Το χρησιμοποιούσα απλώς για βαρύδι. Τώρα μόνο να πάρω το στυλό μου να γράψω. Νόμιζα ότι το στυλό μου ήταν εκεί μέσα. Θα πρέπει να είναι σε αυτό εδώ το σιρτάρι. Ορίστε, χρησιμοποιήστε το δικό μου. Εντάξει όλα. Το ξενοδοχείο μου είναι δικό σου.
Με υπογραφή και βούλα. Τώρα τι θα έλεγες για να πω το έτσι για να το γιορτάσουμε? Όχι, ευχαριστώ. Δεν το αγγίσω ποτέ. Καλά. Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα. Σκέφτηκα ότι ήταν καλή ιδέα να μείνω λίγο ακόμα για να σιγουρευτώ ότι όλα πήγαιναν καλά για το φίλο μου τον Οχάρα. Και ευτυχώς που το έκανα. Για πρόσεχε που πηγαίνεις ψηλό, λέλεγα. Κανένας δεν μιλάει έτσι στο μεγάλο Φιλ Ντέφερ. Κατάλαβες? Μα δεν είναι δυνατόν. Η κάρτα μου. Ωστε αυτός ο πονηρός ο Χάρα με κορόιδεψε. Έλα μέσα, Φιλ. Έχουμε να συζητήσουμε για μια δουλειά. Και τα υπόλοιπα είναι δικά σου όταν θα τελειώσει. Εσύ είσαι το αφεντικό, Σάλιβαν. Θα τρομάξω τους πελάτες του Οχάρα μέχρι να πεις κείμινο. Να, ένας πολύ καλός κακός άνθρωπος. Είναι όλοι στους Φιντάφερ! Για φωτογραφία του καταζητείτε! Εγώ βαρέθηκα όλους αυτούς τους Φιντάφερς! Δεν πάω πουθενά! Αυτό θα το δούμε! Μόλις τώρα έφευγα, κύριε Ντέφερ! Θεέ και κύριε! Ο Φιντάφερ καλύτερα να βρω τον Λούκι Λου! Λίγες μέρες ακόμη χωρίς πελάτες και θα ξεφορτωθώ τον Οχάρα χωρίς να ρίξω ούτε μία σφαίρα! Λοιπόν, Ντόλι, φαντάζομαι ότι μπορούμε να φύγουμε το πρωί. Παλιά μας τέχνη. Κι εγώ σχεδίασα να τρυπώσω στο άχυρο και να κοιμηθώ. Ναι, νομίζω ότι όλα πήγανε καλά για το φίλο μου τον Οχάρα. Ο φίλος μου μπορεί να κοιμάται ήσυχος όταν τον φυλάω εγώ. Ο Λουκ είναι κάπου εδώ γύρω. Κάποιος έχει τρυπώσει αυτούς τους θάμνους. Το σκυλίσιο μου ένστικτο λέει ότι κάποιος είναι εκεί μέσα. Και ύστερα ο Φιλ Ντέφερ έδιωξε τους πελάτες μου. Αν μείνει στην πόλη, εγώ πάει, καταστράφηκε. Το φοβόμουν ότι αυτό ίσως να συμβεί, αλλά έχω ένα σχέδιο. Το ήξερα ότι θα τον βρω. Θα το επιτεθώ πριν να κάνει κακό στο Λούκι Λουκ. Άσε κάτω το πόδι μου. Κάτω, Ρανταπλάν. Αυτός εδώ είναι ένας φίλος μου. Όπως πάντα, αυτό το κουτό σκυλί γαυγίζει σε λάθος άνθρωπο. Το να κρατάω δειλούς έξω από αυτό το ξενοδοχείο είναι η πιο εύκολη δουλειά που έκανα ποτέ. Αδέξιε γέρο! Τι θέλεις εσύ εδώ μέσα, ε? Γιώκα μου, εδώ είσαι. Λοιπόν, θέλω ένα δροσερό ποτό για να βρέξω τη γλώσσα μου. Τότε θα διψάσεις πολύ, γιατί εγώ δεν κάνω τον μπάρμαν. Θέλω ένα ποτό και έχω το χρυσό για να το πληρώσω. Και υπάρχουν και άλλα εκεί από που ήρθε αυτό. Αυτός ο γεροτράγος είναι φορτωμένος. Φαίνεται ότι ίσως βρω ένα χρυσορυχείο αν παίξω τα χαρτιά μου σωστά. Λοιπόν, λυπάμαι που ήμουν τόσο απότομος, γεράκο μου. Πιέσαι ένα ποτό, σε κερνάω. Σε ευχαριστώ. Έχεις πολύ ωραία σιδερικά, γιώκα μου. Παλιά ήμουν πολύ καλός με αυτά τα πράγματα. Πρόσεχε με αυτά! Συγγνώμη, γιώκα μου. Αυτά τα όπλα έχουν πολύ απαλή σκανδάλη. Άφησε τα κάτω! Ό,τι πεις εσύ, γιώκα μου. Μα γιατί δεν μου είπες ότι θέλεις να χορέψεις, γιώκα μου? Θα σε συνοδέψω τώρα. Σταμάτα τη βασάρια, βρε παλιόγερε! Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω, γιώκα μου. Τώρα θέλει να τραγουδήσει. Θα του μάθω ένα καλύτερο σκοπό. Ο Σουζάνα στο ράτσο μου εδώ. Χρυσάφι, όχι, αυτός ο παλιοτράγος πρέπει να φύγει. Καλύτερα να ηρεμήσεις λίγο, γιώκα μου. Θα πιάσω αυτόν τον παλιόγερο, ακόμα και αν μου πάρει όλη μου τη ζωή. Φαντάζομαι ότι τώρα που τα πράγματα ηρέμησαν, είναι καιρός να συστηθώ. Με λένε Λούκι Λουκ, φίλε. Ώστε εσύ είσαι. Λοιπόν, μάθε ότι κανένας δεν πιάνει κορόιδο τον Φιλ Ντέφερ. Σχεδόν κανείς. Τα κατάφερες, Λουκ, έδωσες αυτό το πιστολά ένα μάθημα που δεν θα το ξεχάσει. Ναι, δεν ήθελα να αναστατώσω τον φίλο μου τον Οχάρα. Είχα όμως ένα προαίσθημα ότι αυτός ο πιστολάς μπορεί να την είχε πατήσει, αλλά δεν είχε ξοφλήσει ακόμα. Μπορεί να την πάτησα, αλλά δεν έχω ξοφλήσει ακόμα. Ναι. Έλα, ηρέμησε, φίλε. Έλα, έχω έναν τρόπο να ξεφορτωθούμε το ξενοδοχείο τον Οχάρα και γρήγορα. Καλή ιδέα, αφεντικό.
Ναι, ο Θεέ μου, πεινάω πολύ. Όμως το σκυλίσιο στιχτό μου θα με βοηθήσει να βρω κάτι να φάω. Λέω να βάλω λίγα ακόμα. Ω, ένα ολόκληρο κουτί με κόκαλα. Η μύτη μου πάντα ξέρει. Σε 10 λεπτά θα έχεις το μόνο ξενοδοχείο στην πόλη, αφεντικό. Καιρός να κάνω την κίνησή μου. Άσε το προπακέτο με την έκπληξη στην πόρτα του Χάρα. Τι χαρά! Κι έτσι, αντί ο ξενοδοχείο, Χάρα. Αυτός ο καλός άνθρωπος μου άφησε αυτό το κουτί με κόκαλα για δώρο. Αλλά κάνει πολύ ζέστη για να τα φάω εδώ. Ανταπλάν, όλα για φαγητό εμπρός. Έλα να φας. Ω, πολύ καλά. Θα φυλάξω αυτά τα κόκαλα για επιδόρπιο. Πόση ώρα, αφεντικό. Δεν ξέρω. Το ρολόι μου είναι στο κουτί με το δυναμίτι. Περίεργο. Τότε πώς γίνεται να ακούω εδώ το τικ-τακ. Τικ-τακ! Χρειάζεστε κανένα δωμάτιο, παιδιά? Δυστυχώς, τώρα πρέπει να ανεχτώ το ξενοδοχείο του έτσι κι αλλιώς. Άφησε το σε μένα, αφεντικό. Γι' αυτό πληρώνεται ο Φιλ Ντέφερ. Κι εγώ έλεγα ότι το ξέχασε. Έλα, σε προκαλώ, κομπόι. Ετοιμάσου να φας μολύβι. Είμαι ακόμα πεινασμένος, αλλά αυτή είναι μια γάτα και εμείς οι σκύλοι υποτίθεται πως τις κυνηγάμε. Ω, μια μαύρη γάτα. Αυτό είναι. Δρουσουζιά, δεν μπορώ να το αφήσω να με περάσει. Μα τι, αυτός ο πιστολάς είναι προληπτικός. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό που το ξέρω. Σε προειδοποιώ, καουμπόι της Δεκάρας. Μαύρη γάτα ή όχι, εσύ και ο Χάρα, καλύτερα να είσαστε έξω από το Μότελ Γκάλτ σε μια ώρα το πολύ. Άκουσες, ε? Η μία ώρα πέρασε σχεδόν, Φιλ. Καιρός να κανονίσουμε το θάνατο του Λουκ και του Οχάρα. Τώρα πηγαίνω, αφεντικό. Μπορώ να φύγω τώρα, κύριε Σόλιμαν? Τι, για να χάσεις το πιστολίδι. Έλα έξω, Λουκ. Η ώρα σου τελείωσε. Έλα. Αν με θέλεις, έλα μέσα να με πιάσεις. Το ήξερα ότι φοβόσουν να αντιμετωπίσεις τον διάσημο Φιλ Ντέφερ. Βάζω στοίχημα πως νομίζατε ότι εγώ ήμουν τελείως έξω από αυτή την ιστορία. Και βέβαια όχι. Δεν θα έχανα αυτή τη δραματική μονομαχία με τίποτα. Προσπαθείς να ξεφύγεις, ε? Όχι. Και κύριε, μόλις πέρασα κάτω από μια σκάλα. Ναι, ελπίζω να το πρόσεξες. Είναι αγρουσουζιά. Hey, γύρνα πίσω αμέσως. Σε είδα να πηγαίνεις εκεί μέσα. Όχι, Παρασκευή και 13. Ο μαμά μου, άσχημη μέρα διάλεξα για μονομαχία. Ώστε εδώ είσαι. Σε πιάσα τώρα, καουμπόι. Όχι, έσπασα έναν καθρέφτη. Αυτό είναι 7 χρόνια γρουσουζιά, Λουκ. Όχι. Όχι, με λένε Λούκι Λουκ. Γύρνα πίσω εδώ, βρε παλιόφιλε. Τώρα που πήγε, και κύριε, είναι αυτή η μαύρη γάτα. Όχι, μαύρη γάτα. Αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Το ίδιο και αυτό που είναι πάνω από το κεφάλι σου, Φιλ. Μου θυμίζει αυτό το παλιό ρητό. Αυτοί που ζουν από το πιστόλι σκοτώνονται από το πιστόλι. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Έλα, ξύχνα, έχω κάτι να σου πω. Το χρειαζόμουν αυτό. Τι είναι, αφεντικό? Είσαι μια αποτυχία, Φιλ. Μα, αφεντικό, έπεσε πάνω μου πολύ γρουσουζιά. Έπεσε πάνω σου πολύ Λουκ, θέλεις να πεις. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχω ακόμα ένα σχέδιο. Εσείς. Θέλετε να νοικιάσετε δωμάτιο στο ξενοδοχείο μου? Σας ακούω, κύριε. Τι προτιμάτε? Είναι το μόνο ξενοδοχείο στην πόλη. Σαν ένας τίμιος ιδιοκτήτης, ο Χάρα έπρεπε να νοικιάσει αυτά τα παράστατα ένα δωμάτιο. Αλλά είχα ένα προαίσθημα ότι κάτι κακό ετοιμάζονταν να κάνουν. Ελπίζω, κύριε, να αισθάνετε. Ω, ναι. Εμείς είμαστε, άρα. Όταν θα ξαναδείς αυτό το μέρος, δεν θα το αναγνωρίσεις. Ο διάδρομος είναι άδειο. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να κόψω αυτές τις ανοίξεις. Και το μόνο που θα κάνουμε είναι να περιμένουμε τον Λουκ και τον Χάρα. Το δείπνο σερβίρεται τώρα κάτω, κύριε. Αντίο, Λουκι Λουκ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σωστό. Τίποτα δεν έγινε. Είμαι πεινασμένος. Βλέπεις. Αδύνατον, πρέπει να υποχωρήσει.
Χαίρομαι πολύ, κύριε, που κατεβήκατε για φαγητό. Θα σας πειράζει στο μέλλον να χρησιμοποιείτε τις σκάλες. Σωστά, θα χρησιμοποιήσουμε τις σκάλες για να πλησιάσουμε αυτούς τους δύο καλούς τύπους. Νόμισα ότι ο φίλος μου Λουκιλούκ ήταν εδώ πάνω, αλλά θα πρέπει να είναι κάτω. Ησυχία, να έρχεται κάποιος. Ελπίζω να είναι αυτός ο Λουκιλούκ. Τι ωραίο παιχνίδι, τσουλήθρα! Είναι αυτός ο καταραμένος σκύλος πάλι! Έχεις πως άλλες έξυπνες ιδέες! Δεν μπορείς να έχεις πάντα επιτυχία, αφεντικό! Για κοίτα μια στιγμή, Ντέφερ. Σε πληρώνω ένα σωρό χρήματα για να με απαλλάξει από τον Οχάρα. Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την τύχη. Εμείς τα σκυλιά τρελαινόμαστε να φάβουμε κόκαλα, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε που τα βάζουμε. Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι. Ναι, πήγε από εδώ γρήγορα, με παλιό σκύλο. Κρατήσου, αυτό το παλιό σκύλο μου έφερε καλή τύχη. Είναι το τετράφυλλο τριφύλι, η τύχη μου γυρίζει. Αυτός ο ωραίος άντρας με χαϊδεύει. Νομίζω ότι θέλει να συνεχίσω το σκάπος. Θα τον πιάσω. Μα έπριξε. Άφησε αυτό το σκύλο ήσυχο. Μου βρήκε και ένα τυχερό πέταλο. Το βλέπεις ο Σάλιβαν, ε? Εγώ δεν ήξερα καν ότι λείπει. Τώρα οι στεναχώριες μου τελείωσαν. Με την καλή μου τύχη ο Λουκ μπορεί να αλλάξει το όνομά του σε άτυχο. Εντάξει, Λουκ, σε καλώ σε μονομαχία. Μήπως ψάχνεις για μένα, Φιλ? Βάζω όλα τα λεφτά μου στο Φιλ, Ντέφερ. Εντάξει. Θέλεις να βάλεις τύχημα? Το ξενοδοχείο μου ενάντια στο δικό σου. Λοιπόν, τώρα ήδη μου ανοίγει το ξενοδοχείο σου. Ω, ναι, το ξέχασα. Θα σου δώσω μια ευκαιρία να ρίξεις, καουμπόι. Θα τραβήξω με το ένα χέρι πίσω μου στην πλάτη. Αρκετά με τα τυχερά φυλαχτά. Σίγουρα είναι δικό μου. Νούμερο 8,5 ίντσες. Φαίνεται ότι με κέρδισες δίκαια και τίμια. Θα χρησιμοποιήσεις το σιδερικό σου? Όχι. Μου φαίνεται ότι δεν θα πληρωθώ από αυτόν. Όχι. Από αυτόν. Α, θέλεις να αλλάξεις τη ζωή που κάνεις? Φεύγω. Φεύγω. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η πόλη έτσι κι αλλιώς. Φέρε τις βαλίτσες μου, μικρέ. Ό,τι πεις, αφεντικό. Μπα, άλλαξε επάγγελμα. Κι έτσι, ένας από τους πιο γρήγορους πιστολέρο της Δύσης έγινε τελικά ο γρηγορότερος υπηρέτης. Καλό σου ταξίδι. Ποιος, εγώ? Όχι, ο Ράντα Μπλάν. Σε ευχαριστώ για όλα, Λουκ. Ναι, καλύτερα να κουβαλάω βαλίτσες αντί για όπλο. Είναι πιο ασφαλές. Κι έτσι, με όλα ήσυχα στο Bodleian Gulch, και το Ράντα Μπλάν στην άμαξα προς τις κρατικές φυλακές, η Ντόλη και εγώ κατευθυνόμασταν μακριά προς το ηλιοβασίλεμα. Ηλιοβασίλεμα? Προς τα πού είναι το ηλιοβασίλεμα? Μα εδώ είδα τον ήλιο σήμερα το πρωί. Ναι, βρισκόταν ακριβώς εδώ. Περίεργα πράγματα. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Γιώργος Μάζης, Ηλίας Πλακίδης, Μάνος Βενιέρης, Λάζαρος Ανδριώτης, Ματίνα Καρά. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία, Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή, Μάγια Παπανδρέου.